Παπαδόπουλος. Τρέχει ο Νίλσον. Παπαδόπουλος αμέσως για τον Τζιόλι. Έγινε η σέντρα, είναι καλή από τον Τζιόλι. Περνάει μπάλα για τον Καρακούνη στη γραμμή. Πολύ ωραία μπαίνει στην περιοχή. Σκάβει με το αριστερό ο Καρακούνης. Ο Εντουσέη κόβει στην πρώτη του επέμβαση με το κεφάλι. Μάτος τρέχει να προλάβει τον Βάρκας. Έγινε το γύρισμα, μεγάλη απόκριση, αλλά όχι. Και σε δεύτερο χρόνο 1-0 για τους Ιταλούς με τον Μπαμπού που μόλις είχε μπει στο παιχνίδι. Πρώτη του επαφή με την μπάλα και γκολ από τον Μπαμπού. Εκεί δεν μπόρεσε ο Μάτος να κόψει τον Βάρκας που έκανε τη σέντρα, απέκρουσε το πρώτο σούτ. Ο Μάλαρτς, αλλά όχι και το δεύτερο. Πολλά τα σενάρια, κυρίως δημοσιεύματα από την Γερμανία. Ενώ εδώ κέρδισε την μπάλα ο Τζιόλης, την άφησε στον Εντογιές Αλπιγκίδης. Πλασέ γκολ! Πολύ ωραίο γκολ. Καθώς δεν άφησαν καθόλου χρόνο αντίδρασης. Κατάνια, οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού και ο Αλπιγκίδης παίρνει ένα γκολ που δικαιούται σήμερα. Γιατί είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, όχι μόνο επειδή κερδίζει τα φάουλ. Πριν τον γνωρίσαμε δεξιά, εμείς τον γνωρίσαμε δεξιά. Γιατί εκεί ήταν που είχε ανάγκη πέρυσι ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό και ο Βίκτορ Μουνιώθ τον πήρε και τον χρησιμοποίησε καθαρά σε ρόλο δεξιού half extreme. Να ο Φίσας για τον Νίνι, μπλοκάρεται από δύο αντιπάλους του, ο Στοβίνι βγαίνει από την αμυνά του. Τάκλιν από τον Φίσα, Καρακούνης. Να τη πάλι μαζί, στη λεωφόρο. Δεν υπάρχει offside εδώ. Εντογέ την έχει, την τρίπλα, είναι ευκαιρία. Αποφεύγει και τον τερματοφύλακα. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ. Κοιτάξτε τους πανηγυρισμούς. Παίκτης που θα βοηθήσει όπως φαίνεται πολύ τον Παναθηναϊκό. 2-1 λοιπόν. Καλή προσωπική ενέργεια και...